Η κοινωνικοποιημένη βιομηχανία έχει τέτοια δυνατότητα. Μπορεί να εξασφαλίσει την αναλογική συσχέτιση της λαϊκής παιδείας έρευνας, της υγείας, της βιομηχανικής παραγωγής, των υποδομών στέγασης μεταφορών και άλλων υπηρεσιών. Γιατί το σύνολο του επιστημονικού δυναμικού, εξοπλισμός, οι κλίνες, οι υπηρεσίες μπορούν να είναι ενταγμένες στο κρατικό σύστημα υγείας με τέτοιο τρόπο, ώστε να εξασφαλίζεται η πρόληψη και όχι όταν και όποιος πάθει κάτι θα πηγαίνει στο νοσοκομείο γενικός και αορίστος, πόσο μάλλον αν πρέπει να πάρουμε υπόψη μας διάφορα επιδημιολογικά και γεωγραφικά δεδομένα, γιατί στην Ελλάδα δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι υπάρχουν 200 κατοικημένα νησιά. Ο κεντρικός σχεδιασμός και η κρατική εξουσία μπορεί να εξασφαλίσει την έρευνα για την πρόληψη και την αντιμετώπιση ασθενειών που θα βασίζεται στη διεπιστημονική συνεργασία νοσοκομείων, πανεπιστημίων, ερευνητικών κέντρων κρατικής βιομηχανίας φαρμάκων. Μπορεί να εξασφαλίσει την ποιότητα και αποδοτικότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών μέσω του εργατικού λαϊκού ελέγχου. Σύντροφοι και συντρόφισσες, πολλά μπορούμε να πούμε, μπορούμε να περιγράφουμε την κατάσταση, να καταλήγουμε όμως πάντα στο βασικό και ίδιο συμπέρασμα. Ας μην ξεχνάμε ότι επειδή η σημερινή μας εκδήλωση είναι αφιερωμένη στα 2 χρόνια πανδημίας και υγείας, το θεμελιώδες ότι στον καπιταλισμό η υγεία αντιμετωπίζεται από την πλευρά των συμφερόντων των καπιταλιστών, δηλαδή περιορισμένα, σαν απλές υπηρεσίες που συμβάλλουν στην αναπαραγωγή της ικανότητας για εργασία. Στο σοσιαλισμό αντιμετωπίζεται από την πλευρά της εργατικής τάξης, σαν πλήρης προαγωγή της σωματικής, πνευματικής, ψυχικής και κοινωνικής ευημερίας του ανθρώπου, ώστε να βρίσκεται σε κατάσταση πλήρους αρμονίας με το φυσικό και κοινωνικό του περιβάλλον. Η υγεία λοιπόν δεν είναι ακριβώς μία ουδέτερη έννοια, αλλά είναι ένα πεδίο ταξικής αντιπαράθεσης και σύγκρουσης της εργατικής τάξης και των λαϊκών στρωμάτων με το κεφάλαιο. Η υγεία είναι ένα βασικό μέτωπο πάλης όλου του λαού, γιατί ακριβώς σχετίζεται συνολικά με τους όρους ζωής του. Οι πάλι του εργατικού κινήματος θεωρούμε πως έχει ενταθεί και πρέπει να ενταθεί περισσότερο. Η ικανοποίηση των αναγκών του λαού για υγεία μαζί με όλες τις άλλες κοινωνικές ανάγκες απαιτούν την οργάνωσή τους σε σωματεία, σε συλλόγους, σε αγωνιστικές συσπηρώσεις, παλεύοντας για αυτό που σήμερα δείχνει ο 21ος αιώνας. Ο αγώνας έχει ξεκινήσει.